Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Εντάξει, συγκεντρωθήκαμε λίγο γιατί η μέρα σήμερα το έχει. Μέσα στο άγχος είμαστε. Είχαμε και αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ με τον αγαπημένο Γιώργο Γρηγοριάδη. Εντάξει, νιώθω πολύ τυχερή. Δεν ξέρω τι να πω. Θα κάνω να συνέλθει τουλάχιστον 2-3 μέρες. Δουλεύουμε και αύριο. Μετά την Κυριακή, θα συνέλθω. Θα πετάει τα ακουστικά και θα λέει Μαρία, δεν τον θέλει ο κύριος Γρηγοριάδης. Μαρία, ο καθηγητής μου. Μαρία, δεν είναι μόνο ο κύριος Γρηγοριάδης. Έχεις καταλάβει ότι τις τελευταίες μέρες το μαζί πετάει. Πετάει. Πού πάει, πολύ ψηλά πάει. Πολύ ψηλά και σήμερα θα πάει ακόμα. Πήγε πιο ψηλά βασικά. Πήγε πιο ψηλά. Αλλά θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Γιατί, θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Γιατί εγώ σήμερα έχω καλεσμένη στην εκπομπή μου, αλλά και στην εκπομπή μας και εκπομπή σας, μια πολύ αγαπημένη δερματολόγο. Γιατί όλα τα κορίτσια αυτή την εποχή, από την εποχή που έχει αρχίσει, έχουμε αρχίσει να φοράμε μάσκες, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άσε ρε Τζούλια, σε κατευθύνω. Τώρα, άμα εγώ βγάλω το make-up, τι θα δείτε από κάτω, αφήστε το. Λοιπόν, Μαρία, ποια έχουμε στην παρέα μας, για πες. Λοιπόν, έχουμε μία από τις πιο γνωστές δερματολόγους της Καβάλας και όχι μόνο. Μία κοπέλα, μία γυναίκα η οποία θα μας πει τα μικρά tips. Τι θα γίνει, μόνο κοπέλες. Μόνο ταιριάζουμε. Πω, δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να φέρουμε και άλλη κοπέλα. Καταρχήν, ακόμα πιο όμορφη από κοντά, κυρία Δέσποινα και ο Σέογλου, λοιπόν. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Είχαμε λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για ένα πολύ σημαντικό θέμα που δυστυχώς αυτή την περίοδο και την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία εντός εισαγωγικών, την άλλη δημοσιογραφία, την γυναικεία, που αφορά την μάσκα και τα σπυράκια, κύριε Κιωσέγλου. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μην τα βγάζουμε από τη συγκεκριμένη χρήση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η νέα καθημερινότητα, η νέα κανονικότητα μάλλον, επιβάλλει την χρήση καθημερινά της μάσκα προστασίας, συχνά και για πολλές ώρες μάλιστα. Ειδικά στο επάγγελμά μας. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα αυτό, παρατηρείται και έξαρση σε άτομα που έχουν τάση για ακμή, χρόνια ακμή, αλλά και μπορεί να πρωτοδημιουργηθεί η ονομαζόμενη MAC acne. Μάσκα άκνε, δηλαδή ακμή από τη μάσκα. Για ποιους λόγους γίνεται λοιπόν. Με τη χρήση της μάσκας, όταν αναπνέουμε και όταν μιλάμε, έχουμε αύξηση τόσο της υγρασίας και της θερμότητας, η οποία δεν μπορεί να αποβληθεί λόγω της μάσκας. Με αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα τέτοιο περιβάλλον μέσα στη μάσκα, υγρό και ζεστό, όπου πολλαπλασιάζονται οι μικροοργανισμοί. Επιπλέον, αποφράσονται οι πόροι, αυξάνεται η λιπαρότητα στο δέρμα και η έκθεση του σμίγματος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα μικρά πιπίδια και τα σπυράκια. Εκτός από αυτό είναι και η τριβή της μάσκας πάνω στο δέρμα, το οποίο επιβαρύνει επιπλέον την κατάσταση. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε λοιπόν αυτά. Πώς. Ουσιαστικά θέλει προστατευτικά μέτρα. Το πρώτο και κυριότερο είναι η καθαριότητα. Τι εννοούμε. Επειδή κάποιος από εμάς κάνουμε λάθος στο καθαρισμό μας, θέλω να μας εξηγήσετε τη διαδικασία και με τι προϊόντα πρέπει να κάνουμε το καθαρισμό. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα ιδίως για τη χρήση λόγω των περιπτώσεων της μάσκας, διότι η ακμή που δημιουργείται από τη μάσκα επικεντρώνεται γύρω-γύρω κάτω από τα σημεία που καλύπτεται η μάσκα. Ακριβώς. Δηλαδή στα μάγουλα, στα πηγούνια και γύρω από το στόμα. Mm-hmm. Και το πρώτο και το κυρίαρχο θα συστήνα να μην χρησιμοποιούμε make-up στις περιοχές αυτές που καλύπτονται. Διότι επιπρόσθετο το make-up αποφράσει τους πόρους και επιδεινώνει την κατάσταση όπου προαναφέραμε. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος οπωσδήποτε να φοράει make-up, θα προτιμούσε τώρα, αυτή την περίοδο, να προτιμάει σμιγματορυθμιστικές κρέμες με χρώμα. Λοιπόν, όπως είπα, το πρώτο και πρωταρχικό είναι πολύ καλή καθαριότητα. Δηλαδή, να προτιμάμε καθαριστικά τα οποία είναι για τάση προς ακμή και λιπαρότητας, δηλαδή υπάρχουν διάφορα προϊόντα, σε τζέλ, σε μπάρες σαπουνού, να απομακρύνονται οι ρήποι. Κατά δεύτερον, είπα, αν γίνεται να μην φοράμε make-up, αλλιώς, όπως είπαμε, με σμιγματορυθμιστικές κρέμες και χρώμα, να χρησιμοποιούμε κρέμες ενυδατικές, οι οποίες να είναι σμιγματορυθμιστικές, όχι κλασικές κρέμες που χρησιμοποιούσαμε, οι οποίες μπορεί να είναι λιπαρές περισσότερο. Όχι μία απλή ανυδατική δηλαδή. Ακριβώς. Διότι αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται το πρόσωπό μας με περισσότερο ρήπους λόγω της αναπνοής που προαναφέραμε. Και το πιο σημαντικό είναι η συχνή χρήση των μασκών.
Δηλαδή, όταν νιώσουμε ότι νοτίζει η κρέμα, καλά είναι να γίνεται αλλαγή. Σε άτομα που χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, προτιμότερο είναι να διαλέγουν υλικά βαμβακερά. Αυτή είναι η επόμενη μου ερώτηση. Ποια είναι η πιο κατάλληλη μάσκα? Είναι η μάσκα μίας χρήσεως ή η μάσκα υφασμάτινη? Γιατί οι γνώμες δίσανται. Λέω, ρωτάς σε ένα φαρμακοποιό όταν πας στο φαρμακείο για μια κρέμα, σου λέει η απλή χειρουργική επειδή δημιουργεί ένα υγρό όταν τη χρησιμοποιείς. Άλλοι λένε βαμβακερή που λέτε και εσείς τώρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια να χρησιμοποιούμε τελικά? Η βαμβακερή είναι προτιμότερο να τη χρησιμοποιούμε κάτω από τη χειρουργική. Μιλάμε για άτομα που έχουν τάση για να φανίσουν τα σπυράκια αυτά, έτσι. Λιπαρά δέρματα κυρίως. Γιατί κάποια δέρματα είναι ευαίσθητα και με λίγες ώρες χρήσης μάσκας μπορεί να βγάλουν σπυράκια. Ουσιαστικά να αναπνέουμε, όχι πλαστικά, όχι ακριλικά. Και ουσιαστικά η χειρουργική μάσκα δεν μας πειράζει αρκεί να μπορούμε να την αλλάζουμε. Δηλαδή η χρήση. Κάποιο νωρό και μετά το απόγευμα να χρησιμοποιούμε δεύτερη μάσκα. Λόγω κόστους όμως αυτό δεν είναι δυνατόν σε όλους. Οπότε συνιστώ βαμβακερές επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες έτσι ώστε αυτές να μπορούν να πλένονται. Δηλαδή σε καθημερινή βάση να χρησιμοποιούμε πλημμένες την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί αλήθεια είναι, κυρία Κεσόγλου, ότι οι συμπολίτες μας δυστυχώς θα πρέπει να έχουν περίπου ένα κόστος των 10 ευρώ την εβδομάδα για να έχουν τις μιας χρήσης. Οπότε, γι' αυτό δεν είναι δυνατό, προτιμώ να έχει 2-3 βαμβακερές μασκούλες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα τις αλλάξουν. Από εκεί και πέρα κάποια άλλα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τα τοπικά σπυράκια. Δηλαδή υπάρχουν μερικές κρέμες που απλά τις βάζεις τοπικά σε αυτά τα σπυράκια. Είναι προτιμότερα αυτές ή άλλες κρέμες που τοποθετούμε σε όλο το δέρμα, σε όλο το πρόσωπο? Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν βλάβες ακμής, όπως λέτε, σπυράκια και πιπίκια, θα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται κρέμες φαρμακευτικές, οι οποίες να αντιμετωπίζουν τα σπυράκια αυτά. Πλέον υπάρχει ενεργός ακμή. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και αγωγή από το στόμα, αλλά αυτό θα το πει ο δερματολόγος. Αν απλά υπάρχει αυξημένη λιπαρότητα, οι σμιγματορυθμιστικές κρέμες είναι αρκετές και το καθεκτικό. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία έχουν έρθει στο γραφείο σας με προβλήματα έντονα που έχουν δημιουργηθεί από την χρήση της μάσκας, κύριε Κεσόγλου, βλέπετε δηλαδή? Έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά τους τελευταίους μήνες που έχουμε πλέον την πανδημία και την χρήση της προστατευτικής μάσκας. Μιλάμε τώρα για ακμές άνω των 18 ετών πλέον που δεν σχετίζεται με την ακμή της εφηβείας και επικεντρώνεται στην περιοχή που είπαμε, γύρω από το στόμα και στα μάγουλα και στο πηγούν που είναι η περιοχή που καλύπτει η μάσκα. Πολύ σκληρή τελευταία έκρηξη. Κυρίες κοπέλες, οι οποίες δουλεύουν πολλές ώρες και χρησιμοποιούν τις μάσκες αυτές. Κύριε Κεσόγλου, γιατί εγώ και η Μαρία εδώ πέρα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πω έτσι, στην δουλειά. Και είμαστε δύο κορίτσια που έχουμε περάσει τη φάση ακμής, έχουμε κάνει θεραπείες. Και τώρα με τις μάσκες που μη μας βλέπετε τώρα λόγω εκπομπής, αλλά και βαμμένες και δεν φαίνονται. Αλλά έξω, στα ρεπορτάζ μας όλη μέρα, αλλά και στα γραφεία, φοράμε μάσκες. Και τα σπυράκια αυτά έχουν εμφανιστεί και πάλι. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε κάνει ήδη μια θεραπεία, πέρασε η ακμή και τώρα ξανάμε από την αρχή. Έχετε πολύ το δίκιο. Προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο. Ξαναγίναμε έφηβες. Γυρίσαμε στην εφηβεία. Αυτό είναι ένα θετικό. Λοιπόν, εγώ θέλω να, επειδή μας τα εξήγησε τώρα, θέλω να αγγίξουμε και ένα άλλο θέμα, γιατί πλησιάζει καλοκαίρι. Ναι. Βέβαια, όπως μου είχε πει και ο δερματολόγος που είχα εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια, το αντιλιακό είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ 12 μήνες το χρόνο. Αλλά πολύ περισσότερο τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι. Ακριβώς όπως το είπατε και ο συνάδελφος, γενικά όταν πλησιάζουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε την τάση να σκεφτούμε τι αντιλιακό να διαλέξουμε. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τοποθεσία όπου ο ήλιος εκτίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και μάλιστα, αν παρατηρήσετε τους τελευταίους μήνες με την καραντίνα, που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, στα παγκάκια, σε εξωτερικούς χώρους που περπατάμε, ο ήλιος που λαμβάνουμε είναι και το χειμώνα. Κάτι που σημαίνει πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι, η έκθεση του ηλίου. Είναι επιβλαβής. Όσον αφορά τώρα τη λογική των αντιλιακών,
Αυτό. Η δημιουργή του φωστού αντιλιακού εξαρτάται πρώτον από το φωτότυπο του δέρματος. Τι εννοώ, ένα δέρμα πιο λευκό. Καλά, τώρα μας λέτε κι εσείς πράγματα που εμείς δεν θα τα καταλάβουμε ποτέ. Πείτε μας τουλάχιστον ένα δείκτη προστασίας, κάτι που θα καταλάβουμε. Γιατί εγώ με δέρμα δεν. Λοιπόν, ένας δείκτης προστασίας το 50, όπως λέμε, ναι, συνίσταται σε δέρματα πιο ανοιχτόχρωμα που καίγονται εύκολα. Τα σταρένια, λίγο πιο σκούρο δέρμα προς το μελαχρινό, μπορεί να χρησιμοποιήσει και το 30. Ο SPF, θέλω να τονίσω, αυτό που αναγράφεται στο αντιλιακό, είναι ο δείκτης ο οποίος προστατεύει το αντιλιακό από την υπηρεότητα την απολία Β. Πάντα τους πρέπει να διαλέγουν αντιλιακά που να καλύπτουν ευρέως και Β και Α ακτινοβολία πλέον. Γιατί η Α ακτινοβολία έχει σχέση με τη φωτογύρανση. Ενώ η Β, το SPF δηλαδή, με το έγκαυμα και με τους καρκίνους. Οπότε πρέπει να, το αντιλιακό να γράφει SPF και κάλυψη από UVA. Πρώτον είναι αυτό. Ανάλογα δηλαδή με το χρώμα του δέρματος, διαλέγουμε ένα πιο ισχυρό δείκτη, 50. Κατά δεύτερον είναι, όπως είπαμε και πριν, το υφή. Αυτό. Δηλαδή ένα δέρμα ξηρό θα προτιμάει προϊόντα κρεμώδης, να ενυδατώνει το δέρμα. Άτομα με λιπαρό δέρμα ή μεικτό θα προτιμάει αντιλιακά με γαλάκτωμα, πιο υφή τζέλ, δηλαδή πιο ελαφριά για το δέρμα, για να μην δημιουργείται λιπαρότητα και κουκώνει το πρόσωπο. Και βγαίνουν τα σπυράκια αντίστοιχα. Κυρία Κιωσέογλου, να εμπιστευτούμε το φαρμακοποιό μας, δηλαδή να πάμε να του πούμε αυτή είμαι εγώ, τι αντιλιακό πρότεινες να τον εμπιστευτούμε ή πρέπει να πάμε και να πάρουμε τη γνώμη ενός δερματολόγου. Καλά θα ήταν με τη γνώμη του δερματολόγου, με την άποψη, γιατί όπως σας είπα δεν έχει σχέση μόνο με το φωτότυπο που παρατηρεί. Ο φωτότυπος μπορεί να το παρατηρήσουμε και εμείς για να τον αντιληφθούμε, ένα λευκό δέρμα σκούρο. Παίζει ρόλο αν έχει κάποιος το ιστορικό δέρματος. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει τάση για λιπαρότητα, μπορεί να υπάρχει τάση για μελάσματα, για τις κοιλίδες, οπότε θέλει πιο ειδικό προϊόν. Ή μπορεί να υπάρχει κάποια προδιάθεση για καρκίνους. Το ιστορικό. Ακόμα και ηλικίες. Δηλαδή πιο ευαίσθητες ηλικίες για τα αντιλιακά είναι οι έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία περισσότερο γνώση έχουν οι δερματολογοί ειδικοί. Αγγίξαμε τώρα το θέμα του προσώπου. Τώρα θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Όσο αφορά το σώμα, γιατί οι περισσότερες κοπέλες πηγαίνουμε στη θάλασσα, αλλά άδεια να μαυρίσουμε δεν προσέχουμε το αντιλιακό. Πάνω σε αυτό το θέμα, τι έχετε να προτείνετε? Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι... Χάσαμε το σήμα. Εμαθισμένο, σε αντίθεση όμως με την υγεία του δέρματος, είμαστε κατά αυτού. Συστήνουμε τη χρήση, ιδίως στα πρώτα μας μπάνια, είναι πολύ καλά να χρησιμοποιούμε υψηλό δείκτη προστασίας. Να ξεκινάμε με ένα πενιντάρι, έτσι ώστε να έχουμε ένα σταδιακό φυσιολογικό μαύρισμα και μετά μπορούμε να ρίξουμε το δείκτη στο 30. Σε όλο το σώμα ή στα σημεία που καίγονται? Γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, βάζουν στους ώμους, βάζουν λίγο στο στήθος και λέει εντάξει, τώρα προστατεύομαι. Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί παντού. Και αλήθεια είναι, γίνεται σε σημεία τα οποία δεν τα βλέπουμε. Η πλάτη. Προτάτω στις κνήμες. Δηλαδή σημεία που πολλές φορές έχετε δίκιο, ξεχνιόμαστε να βάλουμε. Να πασαλίψουμε την πλάτη, εκτός για να κάποιος φίλος και μας βοηθήσει. Λοιπόν. Θα πρέπει σε όλο το σώμα και μάλιστα η ποσότητα πρέπει να είναι επαρκής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλει και όλο το σώμα τουλάχιστον 2 κουταλιές σούπας να απλώσουμε καλά. Γιατρέ μου, να ρωτήσω. Καλύτερα φοράμε μάσκα από πιο φιλά θα μας βγουν. Λοιπόν, γιατρέ μου, να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι μύθος και αλήθεια. Το αντιλιακό να το φορέσουμε πριν την ενυδατική και βαφτούμε ή μετά την ενυδατική, τι να κάνουμε? Εγώ δηλαδή το φορώ πριν. Αφού βάζω ενυδατική, βάζω αντιλιακό δηλαδή, ή το αντίστροφο, ξεχνιέμαι μερικές φορές. Ναι. Κανονικά μπαίνει η ενυδατική κρέμα μας, ναι, και μετά το αντιλιακό. Σε άτομα που χρησιμοποιούν μόνο αντιλιακό, το σκέτο αντιλιακό είναι αρκετό. Ωραία. Πλέον υπάρχουν αυτά τα σπρέι, αντιλιακά σπρέι. Αυτά μπαίνουν, ναι, και πάνω από το make-up. Σας ρωτάει ότι έρχεται καλοκαίρι και στη δουλειά τώρα... Υπάρχουν ειδικά προϊόντα, όπως είπατε, σπρέι. Είναι συγκεκριμένες εταιρείες, δεν το έχουν όλες οι εταιρείες, το οποίο μπαίνει πάνω από το make-up και μπορεί να ανανεωθεί. Τα υπόλοιπα όμως που είναι σπρέι σε σώματος, όχι.
εκείνα δεν επιδέχονται πάνω από το make-up. Θα γίνει αλλίωση. Είναι συγκεκριμένα προϊόντα που εταιρείες, να μην αναφέρω, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά είναι συγκεκριμένες εταιρείες που το έχουν αυτό. Για το πρόσωπο μιλάμε. Μας κάλυψε σε όλα, νομίζω. Το σώμα είναι εύκολο για άτομα με έντονη τριχοφία, δηλαδή είναι πιο εύκολο στους άντρες να γίνει η επάλυψη ουσιαστικά σε χτίσει. Λοιπόν, μας καλύψατε σε όλα, κυρία, και εγώ ναι, θέλω κυρία, να έρθω πέρα... σύντομα. Γιατί... Και όχι μόνο αυτό, θέλω, αν γίνεται και τηλεοπτικά να δεσμευτώ, ναι, να σας έχουμε κάθε εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, να μας λέτε αυτά που πρέπει να μας πείτε στα κορίτσια. Τα tips της ομορφιάς. Τα tips ομορφιάς. Θα συνεννοηθούμε. Τέλεια. Και εγώ θα κλείσω ένα ραντεβού μόλις τελειώσει η εκπομπή, γιατί έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με την ακμή, ειδικά τώρα στη δουλειά, make-up, μάσκα. Έχω αρχίσει να ξαναέχω ακμή. Επέστρεψα στην εφηβεία, λοιπόν. Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Να είστε καλά, κύριε Κυσόγλου. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.